συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας καλωσορίσουμε στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, εδώ στα Γιάννενα. Να πούμε καταρχήν ότι η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις εκλογές αυτόνομας όλες τις περιφέρειες στον νομό Ιωαννίνων. Υποψήφοι είναι η συντρόφισσα Νάντια Τζόρτζη, φοιτήτρια στο Τμήμα Ιατρικής και πρόεδρος Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και εγώ, Κούτρης Γεώργιος, εργαζόμενος της eFood και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Διανομέων Ιωαννίνων. Οι εισηγήσεις θα υπάρχουν δύο κομμάτια. Το πρώτο θα το κάνει η συντρόφισσα Ιάννα και μετά θα ακολουθώ εγώ. Δίνω το λόγο στην συντρόφισσα την Άννα και ξεκινάμε. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας έτσι, η ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, συνεχίζει τον αγώνα και στις δεύτερες εκλογές, της 25ης Ιουνίου, όπου συμμετέχει αυτόνομα με ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την επικράτεια, για να καταγγείλει και να εμποδίσει τη δολοφονική κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση των πλουσίων, που ενισχυμένη από το πρόσφατο εκλογικό της αποτέλεσμα, θα επιχειρήσει να συνεχίσει την εγκληματική της και χειρότερη πολιτική που έχει γνωρίσει η χώρα στην ιστορία της. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και οι δυνάστες των αγορών πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή αλαζονικά την κυριαρχία Μητσοτάκη. Αυτή, ωστόσο, κάθεται πάνω σε νάρκες. Τα ψέματα για δίθεν ανάπτυξη καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από πτώση των παραγωγικών επενδύσεων, από ακραία εκτείναξη των χρεών, αλλά και μια διαρκή μείωση των πραγματικών μισθών και του λαϊκού εισοδήματος. Η κιλοτίνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των πλεονασμάτων σημαίνουν ένα νέο μνημόνιο διαρκείας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Η Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη από το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, προσπαθεί να επιβάλλει την αυτοδυναμία της για να συνεχίσει ακόμα πιο καταστροφικά την ακραία νεοφιλελεύθερη και ταξική πολιτική της. Το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία μπορεί και πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Όσα είπε προεκλογικά ο Μητσοτάκης και συνεχίζει να λέει ακόλουθους έτσι από τους παπαγάλους του και να διαδίδουν τα μαζικά μέσα εξαπάτησης, είναι κυριολεκτικά ψέματα και δεν τα αποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο στο πραγματικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ακόμα περισσότερο στην πραγματική κατάσταση του ελληνικού καπιταλισμού. Αυτά που πραγματικά υποστηρίζουν και θέλουν να εφαρμόσουν Νέα Δημοκρατία, ο νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης, αλλά και οι ακροδεξιοί συνεργάτες του, όπως ο Άδωνης, ο Βορύδης, Πλεύρης κτλ., είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα είναι οι δολοφονικές ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για μια σειρά από εγκλήματα, όπως η κρατική δολοφονία των Τεμπών, που μετράει 57 νεκρούς, όπως είναι οι ζωές τουλάχιστον 35.000 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω έτσι της αποψήλωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Επιπλέον, έχουν ήδη προαναγγείλει την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για να μπορέσουν ανενόχλητοι να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να προχωρήσει η κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και να εισάγουν τα δίδακτρα στα δημόσια ΕΕ. Στόχος τους είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, του νερού, όλων δηλαδή των βασικών υποδομών και αγαθών. Εντείνουν τη φτώχεια, την ακρίβεια και την ανεργία που έχει ήδη γονατίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι άνεργοι ξεπερνούν σταθερά το 1 εκατομμύριο, ενώ ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα και δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει διαρκώς, ενώ το 1% της κοινωνίας κατέχει το 56% του πλούτου της χώρας. Επιβάλλουν ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα, το λεγόμενο νέο σύστημα εκμετάλλευσης. Σήμερα, ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με 330 ευρώ καθαρά, ενώ η ελαστική, η μαύρη και η απλήρωτη εργασία μεγαλώνουν διαρκώς. Η τρομοκρατία σκληραίνει διαρκώς με την οικοδόμηση ενός μαύρου κράτους έκτατης ανάγκης. Εφαρμόζουν νέους νόμους, όπως είναι αυτός της ατομικής ευθύνης. Με αφετηρία τους νόμους απαγόρευσης των διαδηλώσεων στα lockdown, δημιούργησαν ένα κράτος όπου οι μηχανισμοί καταστολής δρούν σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας, ρατσιστικών επιθέσεων, ακόμη και κρατικών δολοφονιών. Χαρακτηριστικά, στις 17 Νοέμβρη 2020, η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ να ξυλοκοπήσει 25 φοιτητές στα Ιωάννινα, οι οποίοι τόλμησαν να διαδηλώσουν για να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου, φορτώνοντάς τους και με πρόστιμα που έφτασαν έτσι τα 21.000. Ταυτόχρονα, σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέβαλαν αμέτρητα εξοδοτικά πρόστιμα σε εργαζόμενους και σε νέους, έγιναν δεκάδες συλλήψεις αγωνιστών και διαδηλωτών και
στο Βόλο δολοφονείται ο διαδηλωτής Βασίλης Μάγκος. Αστυνομοκρατία και καταστολή λοιπόν για τους από κάτω, την ίδια στιγμή που η ελίτ συνεχίζει ατιμόρυτη να πλουτίζει πάνω στα βρωμερά της Κάνδαλα, τσαλαπατώντας τις ελευθερίες, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά μας. Παράλληλα, τα τεράστια κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου συνεχίζουν να διωγγώνονται σε βάρος των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρκεί για να καταλάβουμε την κατάσταση. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις σημειώνουν κέρδη ρεκόρ, αξιοποιώντας το έπακρο την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την αύξηση των τιμών στα προϊόντα τους, αλλά και τη μετακύληση του κόστους των πρώτων υλών στις πλάτες των καταναλωτών. Επιβάλλουν επίσης νέα αντεργατικά και αστυνομικά μέτρα πολύ χειρότερα από αυτά που είδαμε την περασμένη τετραετία. Πρώτα απ' όλα, ο περιορισμός ακόμη και η απαγόρευση των διαδηλώσεων και η απόδοση στην αστυνομία του δικαιώματος να ορίζει ποιος θα διαδηλώνει, ποιος δεν θα διαδηλώνει, πού και ποια ώρα. Δεύτερον, ο νόμος Χατζηδάκη που περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα έτσι στην απεργία, στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και γενικά μεγαλώνει την κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα και τα σωματεία. Και τρίτον, προσπαθούν να επιβάλλουν έτσι και την εισαγωγή της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ΡΕΗ. Επίσης, οικοδομούν το λεγόμενο επιτελικό κράτος, δηλαδή ουσιαστικά ένα αστυνομικό κράτος, με χαρακτηριστικά τις πελατειακές σχέσεις με διορισμούς των ημετέρων και των γαλάζιων παιδιών σε κάθε γωνιά του ευρύτερου δημόσιου τομέα με παχυλούς μισθούς και από την άλλη με τις απευθείας αναθέσεις αρκετών δισεκατομμύριων ευρώ στους λεγόμενους επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στρατευτεί πλήρως με τους υπερελιστές ΙΠΑ και ΕΕ και βοηθάει στην έκρηξη των ανταγωνισμών Δύσης και Ανατολής. Συμμετέχει έτσι ενεργά στην πορεία προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πιο επικίνδυνο από ποτέ, με τα πυρηνικά να σκιάζουν ανθρωπότητα με τον κίνδυνο έτσι του αφανισμού. Δηλειώδεις εξοπλισμοί και βάσεις παντού δηλαδή, για να είμαστε ο πιο δεδομένος σύμμαχος των ΙΠΑ και ΝΑΤΟ για την όξυση του αντιδραστικού και τυχοδιοκτικού ανταγωνισμού με τον τούρκικο καπιταλισμό. Οι τεράστιοι εξοπλισμοί που έκανε και ετοιμάζει να δαπανίσει και άλλα δισεκατομμύρια, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το δημόσιο χρέος για την αγορά του F-35, δεν χρησιμεύουν σε τίποτα στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύτιμα για τους υπεραλιστές για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αυτούς τους τεράστιους εξοπλισμούς, ο Μητσοτάκης από τη μία έχει μεταφέρει δισεκατομμύρια στις πολεμικές βιομηχανίες των ΗΠΑ, Γαλλίας και Ισραήλ, και από την άλλη εντείνει τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή, Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης λένε ψέματα για τις αυξήσεις στο μισθό, αφού από τη μία στα προγράμματα που έχουν καταθέσει την ΕΕ δεν προβλέπεται καμία απολύτως αύξηση μισθών μέχρι και το 2027, δεύτερον κρατάνε τις τριετίες παγωμένες και τρίτον επανέρχεται το σύμφωνο σταθερότητας σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έμεινε παγωμένο λόγω της πανδημίας. Καμία λοιπόν ψήφο στη Νέα Δημοκρατία που απαιτεί να κυριαρχήσουν απόλυτα αυτές ακριβώς οι πολιτικές. Εργαζόμενοι και νεολαία θα τους σταματήσουμε με αγώνες. Άμεσα, ενωτικά και μαζικά πρέπει να οργανώσουμε την αντίσταση και την αντεπίθεσή μας. Στους δρόμους μπορούμε και πρέπει να αποδείξουμε ότι η κυρίαρχία του Μητσοτάκη, για την οποία πανηγυρίζουν ΜΜΕ και αγορές, πατάει πραγματικά πάνω σε νάρκες. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία δεν πρέπει να αυτοκτονήσουμε, δεν πρέπει να χαρίσουμε ούτε μία ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν θέλουν να το ξεχάσουμε, για εμάς θα είναι πάντα η δολοφόνη των τεμπών. Στις 25 Ιουνίου μαυρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα αντιδραστικά της συμπληρώματα. Επίσης, η ΟΚΔΕ κατεβαίνει σε εκλογές στις 25 Ιουνίου για να συγκρουστεί και να αναδείξει όσους εμφανίστηκαν να συγκρατήσουν την κυριαρχία της αστικής πολιτικής. Μαϊντανοί που ενισχύθηκαν με ένα νέο ή πατριωτικό ή ακόμα και θρησκευτικό προφίλ, όπως είναι η ελληνική λύση και η νίκη, επικίνδυνα δεκανίκια του συστήματος που με αυτά επιβάλλεται να συγκρουστούμε. Για να συμβάλλει και να βοηθήσει στην αφαίρεση του καρκινώματος του ΣΥΡΙΖΑ, που τρώει την αυτοπεποίθηση, την ενότητα και τη διάθεση για αγώνες στο εσωτερικό των εργαζομένων και της νεολαίας. Το ΣΥΡΙΖΑ έτσι που εφάρμοσε το τρίτο καταστροφικό μνημόνιο, που ενίσχυσε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισε νόμους μαζί της. Η εκλογική και πολιτική του πτώση πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι που θα βοηθήσει έτσι πραγματικά να αναπτυχθούν οι μαζικοί αγώνες.
Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται ότι έχει ουσιαστικά ακριβώς την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία, υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υπέρ των εμπεριαλιστών ΗΠΑ και ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που ήταν η πιο φρόνιμη αντιπολίτευση και όχι οι φτηνές δικαιολογίες ότι δεν προέβαλε το ανύπαρκτο του πρόγραμμα ή ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα μου του γύρισε την πλάτη. Λένε ότι θέλουν να παραμείνουν κόμμα εξουσίας, δηλαδή να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο και να τσακώνονται με το ΠΑΣΟΚ για τα κουρέλια μιας αντιπολίτευσης που τελικά θα γονατίζει μπροστά στο κάθε Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναστηθεί μετά τα τόσα εγκλήματα που έχει διαπράξει από το 2015. Δεν έχει να δώσει στους εργαζόμενους τίποτα απολύτως, ούτε καν μια χρήσιμη ψήφο ή το λεγόμενο μικρότερο κακό, που όπως έχει αποδειχθεί πάντα οδηγούν στο μεγαλύτερο κακό. Χαρακτηριστικά, το 2019 άνοιξαν τον δρόμο για το Μητσοτάκη και σήμερα τον ενισχύουν εκλογικά. Καμία ψήφος λοιπόν στην ψεύτικη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Από κοντά το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που πανηγυρίζει ότι αναστήθηκε με τα πλούσια στελέχη του να πρωτοστατούν σε σκάνδαλα έχοντας ψηφίσει κάθε ρανίδα του μνημονιακών νομοσχεδίων. Μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στο ΠΑΣΟΚ σε κάθε μικρότερο κακό για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των αγώνων. Καμία ψήφο σε όλους αυτούς που εφαρμόζουν την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στηριζόμαστε σε ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25. Καμία λύση δεν μπορούμε να βρούμε με κοινοβουλευτικές αυταπάτες, με ημίμετρα και μισόλογα. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη διασπαστική και διφορούμενη πολιτική του ΚΚΕ, που ανηγυρίζει για την εκλογική του αύξηση. Ψήφισε τον πόνους των 600 ευρώ στους ένστολους δολοφόνους και κηρύσσει διαρκώς τον κίνδυνο για μια εθνική κυριαρχία από την Τουρκία, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τον αστικό εθνικισμό. Χρησιμοποιεί διγλωσία ιδιωτικοποίησης, αφού αρνήθηκε να κλιμακώσει τις κινητοποίησεις για τα Τέμπη με το ξεκάθαρο σύνθημα «Οι σιδηρόδρομοι τώρα πίσω στο δημόσιο», και ανταυτού το ΚΚΕ μας έλεγε είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Έτσι αντιμετωπίζει το ΚΚΕ όλους τους αγώνες, με τη διάσπαση, όπως με τις γνωστές ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες. Για να παραπέμπει ύστερα στα τα πάντα σε μια δικιά του εκλογική ενίσχυση με την ψήφο για περισσότερους βουλευτές. Στην πραγματικότητα, η πολιτική του ΚΚΕ είναι άκρως συντηρητική. Στις πιο κρίσιμες στιγμές, συντάσσεται πλήρως με τις επιλογές της αστικής τάξης, υποκλίνεται στο σημερινό καθεστώς. Η ψήφο στο ΚΚΕ δεν μετατρέπεται σε ενίσχυση των αγώνων, αλλά σε ένα πραγματικό ανάγχωμα, όπως φαίνεται όπου αυτό έχει ενισχυθεί. Ενώ αμετακίνητα συνεχίζει να λιβανίζει τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες, οι οποίες τόσο έχουν δυσφημίσει τον σοσιαλισμό. Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας, ασυνάρτητα από μινάρια του παλαιότερου ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια επιλογή κατεξοχήν χαμένης ψήφου. Χωρίς να έχουν καμία σχέση με τους αγώνες, στηριμένα μόνο σε λαμπερά πρόσωπα και αρχηγούς, με πολιτική αστική την οποία βαφτίζουν ρεαλιστική και θεσμική, δεν μπορούν τελικά να κάνουν τίποτα μπροστά σε επιθέσεις Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Καμία λοιπόν ψήφος σε όλους αυτούς τους σχηματισμούς και στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες που σκορπάνε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχει προοπτική για καλύτερες μέρες με τη συνέχιση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε οι ίδιοι που πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση, που πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με ένα ριζοσπαστικό, ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, με βασικό σύνθημα να πληρώσουν οι πλούσιοι. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που δολοφονούν. Εθνικοποίηση των συγκοινωνιών, της ενέργειας, του νερού, των βασικών υπηρεσιών και αγαθών, χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Για να έχουν ευθυνές τιμές, για να μπορούμε να έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτές. Ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Πλαφόν και μείωση στις τιμές των ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, όλων των αντεργατικών νόμων. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υποχρεωτικές για όλους και απαγόρευση των απολύσεων. Ενάντια στις αρπαγές των λαϊκών κατοικιών. Μπλόκο σε πληστηριασμούς και εξώσεις, με επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά. Με διαγραφή χρεών των λαϊκών οικοκυριών για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων και για φτηνές λαϊκές κατοικίες. Ενάντια στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό. Καμία συμμετοχή.
Αυτοί είναι υπεύθυνοι για το νέο έγκλημα με τους τουλάχιστον 79 νεκρούς μετανάστες χθες στην Πύλο, αφού με τους πολέμους τους, με τους βομβαρδισμούς τους, έχουν ρημάξει τους λαούς της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Αυτοί είναι που με αυτήν εδώ την κατάσταση γεννάνε τα καραβάνια των προσφύγων και των μεταναστών. Πρέπει να φύγουμε τώρα από το ΝΑΤΟ, να διώξουμε τις βάσεις, τις βάσεις του θανάτου των Αμερικανών. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο, καμία συμμετοχή στις κυρώσεις στις πλάτες των λαών. Όχι στους πανάκριβους εξοπλισμούς. Κάθε ευρώ το οποίο πηγαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ, στους εξοπλισμούς, στην αποπληρωμή του χρέους, είναι χρήματα τα οποία χάνονται από τη δημόσια υγεία και παιδεία, από τους μισθούς, τις συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση, συνολικά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης. Ανυποχώρητος και μαχητικός αγώνας για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών, των πολιτικών, των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών. Με επιτροπές αγώνα και αλληλεγγύης παντού, να βάλουμε τέλος στην καταστολή και την κρατική τρομοκρατία. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ανεργία, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις βάρβαρες επιθέσεις τους, για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις βασικές μας ανάγκες, πρέπει να πούμε καθαρά ότι δεν χρειάζονται κούφια λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζονται βαθιές τομές στη λειτουργία της οικονομίας, χρειάζονται βαθιές τομές στη λειτουργία της χώρας. Άμεση πάυση πληρωμών και μονομερής διαγραφή του χρέους. Ή θα πληρώνουμε τους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους, ή θα ενισχύσουμε πραγματικά τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση. Κανένα άλλο ευρώ να μην πάει χαμένο σε ένα χρέος το οποίο δεν το δημιουργήσαμε εμείς, το δημιούργησαν αυτοί και μας το φόρτωσαν. Οι τραπεζίτες, οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους. Έξοδος από τη φυλακή του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιβάλλουμε άμεσα εθνικό νόμισμα. Αν θέλουμε να αποφασίσουμε εμείς για τις ζωές μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι φτιαγμένη για να τσακίζει τους μισθούς, για να διαλύει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας, να σκορπάει κέρδη στους καπιταλιστές και τους πλούσιους, να γεννάει τον πόλεμο, τον ρατσισμό και την ακροδεξιά. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που με τις ρατσιστικές συμφωνίες και πολιτικές της έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο και το Αιγαίο σε έναν υγρό τάφο προσφύγων και μεταναστών. Εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζών, όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο χωρίς αποζημίωση. Για να πάρουμε τον πλούτο που λιμνάζει από τους φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών. Να επιβάλλουμε άμεση και βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο και στα κέρδη των πλουσίων. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα μαζικό πρόγραμμα επενδύσεων για την εξάλληψη της ανεργίας, για την αύξηση του βιωτικού μας επίπεδου. Για να ξαναβάλουμε μπροστά την παραγωγή, για να ξαναλειτουργήσει πραγματικά η οικονομία, έχοντας το επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα κέρδη μιας κούφτας καπιταλιστών. Αυτά τα μέτρα, αυτές οι βαθιές τομές στη λειτουργία της οικονομίας και συνολικά της χώρας δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν άλλοι για μας. Χρειάζεται μια δικιά μας κυβέρνηση, μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες μας και στην αυτοοργάνωσή μας, που θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς. Μια εργατική δημοκρατία που δεν έχει και δεν θα έχει καμία σχέση με την αστική μνημονιακή δημοκρατία των πλουσίων και φυσικά δεν θα έχει και καμία σχέση με τα εκτρώματα των σταλινικών δικτατοριών. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική ανατροπή, όχι μόνο μια πολιτική και κυβερνητική αλλαγή. Αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Είναι μακρύς και δύσκολος. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος είναι ρεαλιστικός και μπορεί να μας οδηγήσει στη νίκη, όχι στην ήττα και την απογοήτευση. Σε τελική ανάλυση, αυτόν τον δρόμο δεν τον επιλέξαμε εμείς. Εργοδότες και επιχειρηματίες, βιομήχανοι και τραπεζίτες, οι κυβερνήσεις τους, μας έχουν κηρύξει έναν αμήλικτο και λυσσασμένο πόλεμο. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους μέχρι την οριστική συντριβή μας. Απέναντι λοιπόν στο δικό τους ταξικό πόλεμο, εμείς δεν μπορούμε να αντιτάξουμε καλή θέληση και διάλογο. Δεν μπορούμε να αντιτάξουμε ανούσιες ρητορίες μέσα στη Βουλή.
πρέπει να αντιτάξουμε τον δικό μας λυσσασμένο και αποφασισμένο πόλεμο. Με γενικές απεργίες, με καταλήψεις, με διαδηλώσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα και με μαχητικότητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε με τη δικιά μας εξέγερση. Απέναντι σε όλους όσους μας λένε ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Πράγματι, έχουμε υποστεί ήττες, αλλά έχουμε επιτυχίες, έχουμε νίκες και πρέπει να τις τονίζουμε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τις συκοφαντίες τους και τον ιδεολογικό τους πόλεμο. Αυτοί αυτοβαφτίζονται ως άριστοι και μας συκοφαντούνε ως ανίκανους και τεμπέληδες. Γιατί εμείς είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, εμείς είμαστε που παράγουμε τον πλούτο που καρφώνονται αυτοί. Αλλά εμείς είμαστε επίσης που σπάσαμε τις χουνταπαγορεύσεις μέσα στην πανδημία που επέβαλε ο Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε που καταργήσαμε στην πράξη την απαγόρευση των διαδηλώσεων και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και όταν συγκάλυπταν όλοι μαζί το έγκλημα στα Τέμπη, εμείς με δύο γενικές απεργίες, με μαζικές διαδηλώσεις, με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο, τους δικάσαμε και τους καταδικάσαμε. Αναδείξαμε τους πραγματικούς ενόχους για το έγκλημα στα Τέμπη. Αναδείξαμε την εγκληματική ευθύνη των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορέσαμε να τους τιμωρήσουμε. Ότι δεν ρίξαμε την κυβέρνηση, δεν σταματήσαμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Κάναμε όμως την αρχή. Αναδείξαμε την αποτυχία του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Και θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στο επόμενο μεγάλο ξέσπασμα, στην επόμενη κοινωνική έκρηξη, η οποία θα έρθει. Γιατί όλοι νιώθουμε την ίδια οργή, την ίδια αηδία για την πολιτική τους. Όλοι έχουμε την ίδια επιθυμία να τους συντρίψουμε. Όμως οι αγώνες, η μαχητικότητα, η αυτοθυσία μας από μόνα τους δεν άρχινε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις αδυναμίες μας και να βελτιώσουμε τα εργαλεία του αγώνα μας. Πρέπει οι εργαζόμενοι να βελτιώσουμε την οργάνωσή μας, να συσφίξουμε τις γραμμές μας, να δημιουργήσουμε μία νέα πρωτοπορία αγωνιστών. Χρειαζόμαστε ενότητα, όχι εκλογική, μεταξύ κομμάτων, των εργαζομένων, της τάξης, όλης της νεολαίας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Να ξαναζωντανέψουμε τα σωματεία μας, τους συλλόγους μας. Όπου δεν υπάρχουν, πρέπει να φτιάξουμε καινούρια. Να δημιουργήσουμε επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολή, σε κάθε χώρο δουλειάς. Για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τους αγώνες μας και να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Η ΟΚΔΕ, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει και σε αυτές τις εκλογές, θέλει να δείξει ότι εμείς, οι εργαζόμενοι, είμαστε η πραγματική κοινωνική δύναμη, γιατί εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο της κοινωνίας. Αυτό το πλούτο που καρπώνεται μια ισχνή παρασιτική ελίτ, μια κοινωνική μειοψηφία, η οποία γιγαντώνει τις περιουσίες της σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ εμείς ζούμε ένα βίο αβίωτο, παλεύοντας με νύχια και με δόντια να τη βγάλουμε κάθε μήνα. Επίσης, πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική δύναμη, μια επαναστατική αριστερή δύναμη, που θα έχει μια στέρεα εργατική και κομμουνιστική αναφορά, που δεν θα υποκύπτει ή θα προδίδει τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία. Δεν θα τρέχει με κάθε ευκαιρία πίσω από ξένες σημαίες, εγκαταλείποντας τις αρχές της, που δεν θα χαρακτηρίζεται από εκλογικό κρετινισμό. Μια επαναστατική αριστερά που δεν θα υποκύπτει σε αυταπάτες εύκολων λύσεων τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Μια επαναστατική αριστερά με έντυπους αγωνιστές που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Μια επαναστατική αριστερά που θα συγκρουστεί μέχρι τέλους με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και θα ανοίξει το δρόμο για την οριστική ανατροπή του. Πρέπει να τελειώνουμε με τις αστικές μνημονιακές δημοκρατίες των πλουσίων. Γιατί οι Μητσοτάκηδες, οι ελίτ καπιταλιστών, πλουσίων και πολιτικών έχουν αποφασίσει να μην κάνουν κανένα συμβιβασμό με εμάς, με τους από κάτω. Αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα που καταπατούν κάθε θέληση και αξιοπρέπειά μας δεν ξεκουνιούνται με κάλπες. Μόνο με ταξικές συγκρούσεις, με εξεγέρσεις, με επαναστάσεις. Γι' αυτό δεν χρειάζεται απλά μια κυβερνητική αλλαγή. Χρειάζεται μια ανατροπή βαθιά κοινωνική και αντικαπιταλιστική. Μια άλλη δομή εξουσίας είναι αυτό που χρειάζεται. Μια κυβέρνηση των εργαζομένων που δεν μπορεί να προκύψει μέσα από κοινοβουλευτικά παιχνίδια, αλλά θα στηρίζεται στα δικά μας όργανα και τους αγώνες μας.
που θα ανοίξει τον δρόμο για την πραγματική, για τη μόνη ρεαλιστική λύση, το σοσιαλισμό, που δεν θα έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, με σημαντική συμβολή σε απεργίες και αγώνες που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Συμμετέχουν φοιτητές και εργαζόμενοι ενεργοί στο φοιτητικό και το εργατικό κίνημα. Επίσης, το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες, εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης με μερική απασχόληση, με κάθε είδους ελαστική εργασία, ανασφάλιστους, μετανάστες, ανέργους, όλους αυτούς οι οποίοι αποσιωπούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την αστική διαπλοκή. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν αγωνιστές που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Συμμετείχαμε σε όλους τους μεγάλους αγώνες και τις εξεγέρσεις του ελληνικού εργατικού κινήματος. Από την εξέγερση των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936, από τα Δεκεμβριανά του 1944 και την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949, στα Ιουλιανά του 1965, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 και φυσικά σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα της μεταπολίτευσης. Δεν διστάσαμε να έρθουμε σε ρήξη με τη σταλινοποίηση του ΚΚΕ και τις γραφειοκρατικές δικτατορίες που συκοφάντησαν τον σοσιαλισμό. Κρατήσαμε και κρατάμε πάντα ψηλά τη σημαία του διεθνισμού, της εργατικής δημοκρατίας, της σοσιαλιστικής επανάστασης. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου σας καλούμε να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ για να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μνημονιακή κυβέρνηση. Στις εκλογές ψηφίζουμε ΟΚΔΕ γιατί επιλέγουμε την ανυποχώρητη υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων, την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Στηρίζουμε την ΟΚΔΕ γιατί επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα, της ενίσχυσης, της ενότητας και της αυτοοργάνωσης των εργαζομένων. Ψηφίζουμε ΟΚΔΕ γιατί επιλέγουμε την οικοδόμηση μιας επαναστατικής αριστεράς, της μόνης ικανής να μας οδηγήσει στη νίκη. Αυτός είναι ο αγώνας της ΟΚΔΕ. Η καθημερινή μας πάλι μέσα στους αγώνες και τα κινήματα για την ανασυγκρότηση και την ανασύνθεση του εργατικού κινήματος, για την οικοδόμηση μιας αριστεράς επαναστατικής και διεθνιστικής που θα συγκρουστεί ιδεολογικά, πολιτικά και πρακτικά με τον καπιταλισμό και το αστικό κράτος. Που θα βγάλει τους εργαζόμενους από την κόλαση του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Καπιταλιστών, που θα τους ενώσει με τους αγώνες των εργαζομένων και των λαών όλης της Ευρώπης για την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής Ευρώπης των εργαζομένων. Κλείνοντας, καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να μαυρίσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και τη δολοφονική εγκληματική πολιτική της, να μαυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα δεκανίκια του συστήματος που δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα διαφορετικό και συνεχίζουν να ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία και να έχουν σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα. Καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα για την ενίσχυση και την νίκη των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων, για μια αριστερά επαναστατική, να κάνουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου να στηρίξουν με την ψήφο τους την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Τέλος πάντων, εκτάκτως, λόγω αυτής της δολοφονίας που έγινε στα νυχτά, του βαθύτερου σημείου τέλος πάντων της Μεσογείου, δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε και εν ώψη εκλογών αλλά και γενικότερα. Αυτό το οποίο πρέπει καταρχήν να πούμε είναι ότι μάλλον πρόκειται για το μεγαλύτερο ναυάγιο των τελευταίων πολλών χρόνων στην Ελλάδα. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να υπήρχαν περίπου 750 άνθρωποι μέσα σε αυτό το σκαρί, σαν πιο κάραβο. Έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον τα επίσημα νούμερα γύρω στους 79 νεκροί, σώθηκαν 104, η αφαίρεση μας κάνει 567 άτομα τα οποία αγνοούνται. Αυτοί οι 567 μακάρι να είναι ζωντανοί, ωστόσο όπως δυστυχώς φαίνεται ενδεχομένως να είναι και αυτοί πνιγμένοι
ανοιχτά εκεί πέρα της, της πύλη. Σημείο δεύτερο. Αυτά τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση και πρέπει σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε ότι όλο είναι ένα ψέμα αυτό το κατασκεύασμα, είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από το καράβι δεν θέλαν να τους βοηθήσει. Ήξεραν από την αρχή που βρίσκεται το πλοίο, το ακολουθούσαμε, ήταν ακυβέρνητο, δεν υπήρχε καπετάνιος, είχε φύγει και έπρεπε να διανύσει άλλα 300 μίλια ακόμα για να φτάσει μέχρι την Ιταλία, γιατί είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη. Κατά τα άλλα, δεν ήθελαν βοήθεια. Καλό είναι να τους τα επιστρέψουμε αυτά τα ψέματα και με τους αγώνες μας και με την ψήφο μας προφανώς, αλλά καταρχήν θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό το πράγμα. Σημείο τρίτο, για να μην θεωρούμε και δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι έχει μείνει χρυσό ψαρού, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, σας πιο περισσότερο, υπάρχει ένα πλιάτσικο στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, από τον Εύρο, από τα νησιά. Αυτό το πλιάτσικο που θυμίζει η δεκαετία του 40 ή η ναζιστική Γερμανία επίσης, αρπάζει κινητά, αρπάζει περιουσιακά στοιχεία, αρπάζει τα λίγα χρήματα που έχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Υπολογίζεται με βάση μια μελέτη ότι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν αρπάξει αυτή η συμπαθέστατη επαγγελματική ομάδα του κατασταλτικού μηχανισμού, τον οποίο στήριξαν τα κόμματα της Βουλής με 600 ευρώ. Για να μην πούμε για τις απαγωγές, τις εξαφανίσεις, τις επαναπροωθήσεις, τα βασανιστήρια, έτσι, τους παρατάνε σε δάση, πεθαίνουν κτλ. Κτλ. 6 ατυχήματα ήδη καταμετρημένα, μετράμε μόνο το 2023. Και βεβαίως, όταν κατάσχεσαι τα κινητά, δεν υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχει κάποιος κάπου. Όταν τους κατάσχεσαι ταυτότητες κτλ., ό,τι έγγραφα μπορεί να έχουν μεταξύ τους, αν έχουν πάνω τους, επίσης είναι ανώνυμοι και είναι εξαφανισμένοι. Όταν τους αφήνεις γυμνούς, τους διαλύεις την αξιοπρέπεια, οπότε τους απανθρωποιείς. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, έτσι. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουμε, καλό είναι να το μάθουμε. Αυτό είναι το ελληνικό αστικό κράτος, αυτό είναι το κράτος εκτάκτης ανάγκης που περιγράφουμε και αυτό είναι το οποίο θα συνεχίσει να κυβερνά τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι που πρέπει να τσακίσουμε. Γιατί σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες. Έτσι. Μας βαράνε και στις διαδηλώσεις προφανώς, αλλά έχουν ξεκινήσει από εκεί. Σημείο τέταρτο. Οι νεκροί εργαλοποιούνται. Κηρύξαν και εθνικό πένθος. Ευτυχώς που δεν κάναν και καμιά παρέλαση. Με τα φέρετρα. Όλοι αυτοί οι οποίοι στείνανε φράκτες στον Εύρο, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει μια περιουσία για εξοπλισμούς, με τη Frontex, με οχήματα, με λιμενικά κτλ. Όλοι αυτοί τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι είναι και ευαίσθητοι. Και πάνε να χαιρετήσουν, να κάνουν, να ράβουν, να φανούν ευαίσθητοι και ακυρώνουν debate, για να μην πέσει καμία δύσκολη ερώτηση. Και τέλος, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τις προηγούμενες ημέρες ή μόνο με τα σύνορα, έτσι και το πέρασμα των συνόρων, υπάρχει ένα ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό προσφύγων και εξευτελισμού είτε μέσα είτε εκτός αστυνομικών τμήματων μέχρι που να πάρουν άσυλο, δεν παίρνουν άσυλο κτλ. Κτλ. Και ενώ τους κάνουν πλιάτσικο, πετάνε και την ακροδεξιά ατζέντα ότι φταίνε αυτοί για τις δουλειές ή δεν ξέρω εγώ τι, για τα επιδόματα κτλ. Κλείνω με αυτό το σημείο, σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Όσοι φυλάνε τα σύνορα πολύ γερά και τα προστατεύουν πολύ γερά, είναι υπεύθυνοι για δολοφονίες. Τελεία και παύλα. Και θα πρέπει να διαλέξουν στρατόπεδο. Και θα πρέπει να διαλέξουμε και εμείς στρατόπεδο. Ή θα τα φυλάμε τα σύνορα γερά και την πατρίδα γερά, να μην τη χάσουμε, μην την αλλοιώσουμε κτλ. Ή θα μετράμε δολοφονίες και τα δύο δεν γίνονται μαζί. Δεν γίνονται μαζί. Η δική μας η άποψη και άλλων αγωνιστών και δυνάμεων του εργατικού κινήματος είναι ότι με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους άλλους λαούς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Με τις κυβερνήσεις τους και τις πολιτικές τους έχουμε να χωρίσουμε, με τους λαούς δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να παλέψουμε λοιπόν μαζί, ντόπιοι μετανάστες, να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο των φτωχών μεταξύ τους, τον οποίο στείνουνε, γιατί αυτό είναι ο ρατσισμός, από πάνω προς τα κάτω. Ενάντια λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο, τον ψεύτικο, άλλον πόλεμο θέλουμε, ταξικό πόλεμο θέλουμε,
να παλέψουμε ενάντια στον Φράκτη, στον Εύρο, ενάντια στην Frontex, ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, μεταναστών για ασφαλή διέλευση όλων των αδερφών μας, εργαζομένων, νεολαίας, γυναικών, παιδιών, χαρτιά, και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Τέλος, κοινός αγώνας ενάντια στον τερατισμό, τον πόλεμο, τον υπεραλισμό και την εκμετάλλευση, γιατί πράγματι οι βομβαρδισμένες πατρίδες τους από τους δυτικούς υπεραλιστές, με τη συμμετοχή και της δικής μας κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι που σε πολύ μεγάλο βαθμό μετατρέπει αυτές τις χώρες σε χώρες χώρο. Τέλος, επειδή όντως πολύ θανατικό έχει πέσει το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, τα Τέμπη ήταν ένα προηγούμενο επεισόδιο, αυτό είναι ένα νέο επεισόδιο, νομίζω θα δούμε και άλλα επεισόδια ή πρέπει να προσπαθήσουμε να μην δούμε άλλα τέτοια επεισόδια. Θα πρέπει σιγά σιγά να φανταστούμε αυτό το οποίο λέει η οργάνωσή μας, ότι χρειαζόμαστε ένα συμβόλαιο με τον αγώνα. Οι νεκροί αρχίζουν και αρπάζουν τους ζωντανούς συναγωνιστές, φίλοι και σύντροφοι από το ΙΑΚΑ και ζητάνε δικαίωση. Για να πάρουν δικαίωση και αυτοί και εμείς για τα δικαιώματά μας και για τις ζωές μας, για να μην σκάψουμε το δικό μας τον τάφο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουμε, τον τάφο των δικαιωμάτων μας, των κατακτήσεών μας, τα οποία μεταφράζονται σε δημόσια και δωρεάν συστήματα υγείας, παιδείας, μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση και μια ζωή καλύτερη, θα πρέπει να παλέψουμε και θα πρέπει να οργανωθούμε. Ένα πρώτο βήμα πράγματι είναι οι εκλογές, αλλά ο αγώνας μόλις τώρα αρχίζει.